Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα σε μια συμβολική ενέργεια. Έχουμε φωτίσει τη μία πτέρυγα του νοσοκομείου μας για να εορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα του σακχαρόδους διαβήτη και αυτό για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ενημέρωση γύρω από το θέμα αυτό. Παράλληλα, θα σας μιλήσει η γιατρός μας, η κυρία Γκόγκου, όπως και η κυρία Κρούσκου, νοσηλεύτριά μας, λίγα λόγια όσον αφορά το κομμάτι του σακχαρόδου διαβήτη. Βρισκόμαστε μπροστά από μια ύπουλη νόσο και η οποία είναι πολυπαραγωγική, οφείλεται στο σύγχρονο τρόπο ζωής, σε κληρονομικότητα, σε πάρα πολλούς παράγοντες. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να αυξήσουμε το κομμάτι της ενημέρωσης για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τυχόν διαγνωστικές εξετάσεις. Εμείς βρισκόμαστε δίπλα στο πλευρό του με ένα εξειδικευμένο ιατρείο. Και επίσης, ό,τι χρειαστεί μπορεί να έρθει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την οποιαδήποτε ανάγκη. Δυστυχώς, οι τελευταίες μελέτες που έχουν ανακοινωθεί τώρα στο Διαβητολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη έδειξαν ότι αυξήθηκε το ποσοστό διαβητικών στην Ελλάδα από 9% πριν από λίγα χρόνια στο 12%. Μάλιστα, ένα εξίσου ποσοστό 12% είναι οι ασθενείς που είναι σε στάδιο προδιαβητικό και είναι σημαντικό ότι ένας στους δύο ασθενείς είναι αδιάγνωστος. Σίγουρα έχει συντελέσει το ότι χρειάζονται περισσότερες στρατηγικές πρόληψης και διάγνωση του σακχαρόδου διαβήτη, όπως και σίγουρα οφείλεται και στην υγειονομική κρίση και οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Οι ασθενείς με σακχαρόδου διαβήτη δεν έχουν τη σωστή διατροφή. Κάποιοι δεν έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και μάλιστα αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας του διαβήτη, της Παγκόσμιας ημέρας που γιορτάζουν 14 Νοέμβρη κάθε χρόνο. Για το 2021 έως 2023 το μήνυμα είναι πρόσβαση για όλους τους ανθρώπους στη φροντίδα στο ζαχαρόδι διαβήτη, αν όχι τώρα πότε. Στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, 4 στους 5 ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση στη θεραπεία του διαβήτη. Ούτε καν στην ινσουλίνη που σώζει ζωές και γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια το 1922 από την πρώτη ένεση που έγινε σε ένα 14χρονο παιδί και έσωσε τη ζωή του. Θα ήθελα όμως να επισημάνω και να ακουστεί με πολύ αγάπη για τους ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη ότι από τη στιγμή που έχουμε πρόσβαση στο εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούν και αυτό γιατί οι ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη έχουν αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα εάν ασθενήσουν από τον SARS-CoV-2. Είναι ένα μήνυμα που μαζί με το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί για τον εμβολιασμό. Στην Ελλάδα τι ποσοστό δεν έχει πρόσβαση στη θεραπεία? Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Υπάρχουν οικονομικά ασθενέστεροι, παρότι υπάρχουν πολιτικές υγείας που φροντίζουν τουλάχιστον για τα φάρμακα. Είναι όμως πάρα πολύ αδιάγνωστοι. Και αυτό ίσως γιατί δεν υπάρχουν στρατηγικές πρόληψεις, ενημέρωση, εκστρατείες. Νομίζω ότι ίσως εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο. Έχουμε εντοπίσει τον αριθμό των ασθενών που κατέληξαν στις COVID, τις μεθ COVID, και είχαν και διαβήτη. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ποσοστό, ξέρω όμως ότι το 1/3 των ασθενών που κατέληξαν ήταν διαβητικοί. Και παράλληλα όμως, γιατί ο διαβήτης είναι μια ξεχωριστή διαχρονική πανδημία, 6,7 εκατομμύρια θάνατοι συνέβησαν το 2021 εξαιτίας του διαβήτη και των επιπλοκών του διαβήτη, ξεχωριστά από το COVID. Εγώ θα σας μιλήσω από την πλευρά του παιδιάτρου. Καταρχήν, ως παιδίατρος, οι περισσότεροι ασθενείς πλέον που παρακολουθώ είναι ασθενείς με σακχαρόδι διαβήτη τύπου 1, ο οποίος έχει την έναρξή του κυρίως στην παιδική ηλικία και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση να εμφανίζεται ο σακχαρόδης διαβήτης και σε νηπιακή ηλικία, δηλαδή σε παιδιά άνω του ενός έτους. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λόγω της παχυσαρκίας υπάρχει και ο προδιαβήτης τύπου 2, ο οποίος έχει αρχίσει και εμφανίζεται ειδικά εδώ σε αρκετά παιδιά στα Χανιά, τα οποία ήδη από την εφηβεία εμφανίζουν διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας και διαταραγμένη ανοχή στην καμπύλη γλυκόζης ισουλίνης.
Εδώ τώρα έρχεται ο δικός μου ρόλος, όπου πρέπει να προειδοποιήσω για τη σημασία της άσκησης και της υγιεινής διατροφής και εκεί που χρειάζεται να γίνει και φαρμακευτική παρέμβαση. Αλλά η μεσογειακή διατροφή είναι και ο ακρογωνίος λίθος για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να ξεπεράσουν τα προβλήματα του μεταβολικού συνδρόμου. Ως προς τον σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, θα πρέπει να ενημερωθούν οι παιδίατροι για τα πρώιμα σημεία και συμπτώματα της εκδήλωσής του, ώστε πολλές φορές πάνω σε μία ιογενή λίμωξη να μην χορηγηθεί η κορτιζόνη π.χ. σε μία αναπνευστική δυσχέρεια και το παιδί πίσω από αυτή την πολυδιψία ή πολυουρία να έχει συμπτωματολογία σαχαρώδη διαβήτη και έτσι το παιδί να μας έρθει με μία πολύ σοβαρή διαβητική και τοξέωση. Η πανδημία του COVID-19, επειδή έχει αναστατώσει το ανοσοποιητικό των παιδιών, έχει συσχετιστεί με την εκδήλωση του σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και μάλιστα στην Αθήνα έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις στο νοσοκομείο Παίδων στο Αγία Σοφία με νεοεμφανιζόμενο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 μετά από λίμωξη COVID. Εμείς εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε επιβεβαιώσει κάτι αντίστοιχο. Επίσης, εδώ έρχεται και ο δικός μας ο ρόλος ως παιδίατροι να προτρέψουμε τους νεαρούς ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 να εμβολιαστούν. Επίσης, τα άτομα με διαβήτη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αποβάλλουν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον ιό από ότι η μη διαβητική. Θα πρέπει να γίνει πια πιο οργανωμένη καταγραφή. Ναι. Πιστεύω ότι στα παχύσαρκα παιδιά ένα ποσοστό 70% έχει την προδιάθεση από μια υπόθεση δική μου, αλλά δεν έχει γίνει όμως κάτι οργανωμένο. Η σημερινή ημέρα της Παγκοσμίως ημέρας συνεορτάζουμε με το Γενικό Νοσοκομείο και τιμούμε την 14η του Νοέμβρη, την ημέρα που συμπληρώνονται τα 100 χρόνια της Ισουλίνης και τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Και μια και ο σύλλογό μας είναι ένα από τα 5 ενεργά μέλη της Ίδρυσης Ομοσπονδίας, η οποία αποαρτίζεται από 27 συλλόγους. Η σημερινή εκδήλωση συνεορτάζεται μαζί με το νοσοκομείο Χανίων, με τη φωταγώγηση και την πραγματοποίηση. Το πρωί είχαμε ένα στάντ έξω με ενημέρωση και διανομή ενημερωτικού υλικού. Αύριο θα γίνει στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς παράλληλη ενημέρωση και από μέρους του Δήμου θα φωταγωγηθεί ο Δήμος το βράδυ και το Σαντριβάνι στα Χανιά. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογός σας τώρα και κατά πόσο κάθε χρόνο εγγράφονται νέα? Τα μέλη, τα ενεργά περίπου μέλη, είμαστε γύρω στα 600. Σε επίπεδο Κρήτης, ναι. Πιο πολλά δραστηριοποιούμαστε στα Χανιά. Δυστυχώς ανεβαίνουν τα άτομα και ιδιαίτερως και τα νέα παιδιά έχουμε αύξηση του ποσοστού που εγγράφονται στο σύλλογο. Πόσα παιδιά έχετε τώρα? Είναι γύρω στα με νεανικό διαβήτη, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει και ο δεύτερος σύλλογος του νεανικού διαβήτη. Είμαστε γύρω στα 70 παιδιά έχω στο σύλλογο, από ηλικίας 8 μέχρι και 25 χρονών. Οι δραστηριότητες και οι οποίες είναι για το σύλλογο στοχεύουν στην πρόληψη, στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγική εκπαίδευση των ατόμων μας και στην ενημέρωση γενικά πάνω στις νεότερες εξελίξεις που έχουμε στο θέμα του νόσου.